Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολιτική γραμματεία με μια ακόμα σκληρή σύγκρουση στις πράξεις του εμφυλίου του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, βλέπεις? Πάμε για διαγραφή πια του Στέφανου Κασελάκη? Να κάνω μια παρατήρηση για το σκληρό πολιτικό ροκ. Εγώ το πολιτικό θα το βάζω εντός εισαγωγικών. Μπορεί και να μην το χρησιμοποιήσω, δεν ξέρω αν είμαστε. Δεν έχεις και άδικο, διότι το διακύβευμα πια δεν είναι πολιτικό. Ναι, τώρα αυτά που γίνονται νομίζω ότι δεν ξέρω. Δεν είναι πρωτοφανή μεταπολιτευτικά για την Ελλάδα, είναι σίγουρο. Λέγαμε, Γιάννη, το λέγαμε χτες και με τον Τάσο Παπά, ότι ακόμα και στις πιο σκληρές εποχές των συγκρούσεων εντός Πασόκ, όταν το Πασόκ ήταν το μεγάλο κρατεό κόσμα της εξουσίας, υπήρχε ένα πολιτικό διακύβευμα, υπήρχαν πολιτικές διαφωνίες. Πέρα από τις προσωπικές συγκρούσεις που πάντα υπάρχουν. Εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ το έχουμε χάσει αυτό. Τουλάχιστον δεν το διακρίνουμε εμείς, δεν ξέρω αν το διακρίνεις εσύ. Έχουμε δει διασπάσεις και διασπάσεις, αλλά πάντα όλα γινόντουσαν πολύ σκληρές διασπάσεις και στην αριστερά και σε άλλα κόμματα, αλλά πάντα υπήρχε ένα πολιτικό πλαίσιο και θα έλεγα και ένας πολιτικός κώδικας συμπεριφοράς. Εδώ έχουμε πια καταστάσεις που έχουν ξεφύγει από κάθε όριο και είναι πολύ δύσκολο και να τις ερμηνεύσουμε πολλές φορές και να τις και να κάνουμε προβλέψεις με βάση αυτές για το μέλλον. Χτες, για παράδειγμα, στην τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλλιθέα είχαμε προεπιπλακισμούς, ύβρις ήρθαν στα χέρια μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια πρωτοφανής κατάσταση. Ήταν από τη μία πλευρά οπαδοί του Στέφανου Κασελάκη και από την άλλη πλευρά. Και από την άλλη οπαδοί της πλειοψηφίας. Το βασικό είναι ότι δεν είχαμε να κάνουμε με κανονική πολιτική διαδικασία. Είχαμε μια κατάσταση που προσυδειάζει σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για να το πω πολύ ευγενικά. Ενδεικτική του κλίματος, ναι. Ενδεικτική του κλίματος και κάτι ακόμα, ότι η ένταση κλιμακώνεται. Δηλαδή είχαμε τις ύβρις, τις κατηγορίες για σταγονίδια, τα εξώδικα. Τώρα ήρθαμε στα έκτροπα. Κάθε φορά γίνεται κάτι χειρότερο, κάτι κλιμακώνεται. Τώρα, αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, διότι εκ των πραγμάτων θα τεθούν δύο μείζωνα ζητήματα. Το ένα είναι το site που δημιούργησε ο Στέφανος Κασελάκης, στο οποίο ζητάει από τους φίλους του να δώσουν τα στοιχεία για ένα αρχείο μελών παράλληλο με αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ο ίδιος λέει ότι είναι εθελοντές για να κινητοποιηθούν για το κόμμα, για το συνέδριο του κόμματος στις 8 με 10 Νοεμβρίου. Η άλλη πλευρά, η πλευρά της πλειοψηφίας, λέει ότι πρόκειται για δημιουργία παράλληλου μηχανισμού και ακόμα μέσα στο κόμμα, το οποίο αποτελεί πρόπλασμα της διάσπασης. Και το δεύτερο σημαντικό γεγονός που είχαμε χτες, που συνέβη χτες, είναι τα επεισόδια στην Καλλιθέα, επεισόδια που δυναμητίζουν το κλίμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και γίνουν πολύ σοβαρά ερωτήματα για το πώς θα πάνε αυτοί όλοι μαζί στο συνέδριο και τι είδους συνέδριο θα είναι αυτό, αν θα είναι μια πολιτική διαδικασία για την οποία ευλόγως αμφιβάλλουμε πάρα πολύ, ή αν θα γίνει μια αρένα που θα συγκρουστούν τα δύο στρατόπεδα, οι δύο μερίδες των οργανωμένων οπαδών. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση ο ΣΥΡΙΖΑ περιπλέκεται, η απαξίωση του κόμματος βαθαίνει και θα δούμε και το βράδυ στις δημοσκοπήσεις που θα βγουν σε τηλεοπτικά κανάλια. Περιμένουμε δημοσκοπήσεις σήμερα, ναι. Ναι, ναι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παγιώνεται ως κόμμα μονοψήφιου ποσοστού την ώρα που το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, τσιμπάει. Δηλαδή την ώρα μπορεί να μην είναι εντυπωσιακή άνοδος του ΠΑΣΟΚ, αλλά σε κάθε δημοσκόπηση ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι και φτάνει τώρα, νομίζω λογικά θα φτάσει στο ύψος του 17-18%. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο πιο δύσκολη μπορεί να είναι η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν κάποτε κάποια στιγμή τελειώσει η εσωκομματική σύγκρουση. Ουσιαστικά, για να μην κρυβόμαστε, το στάτους της αξιωματικής αντιπολίτευσης το έχει ήδη χάσει δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτήτως του αν κοινοβουλευτικά το όχι μόνο το δημοσκοπικά, διατηρεί. Και πολιτικά και ιδιογραφικά, φαντάζομαι και εγώ στη σύσκεψή σας, όπως και στη δικιά μας σύσκεψη, όπως όλα τα μέσα ενημέρωσης, το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζεται ως πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζεται ως ένα πεδίο εσωκομματικής κρίσης. Δεν τον αντιμετωπίζουμε πια το ΣΥΡΙΖΑ ως δύναμη. Ως πολιτικό παίκτη αυτή τη στιγμή, για να μην γελιόμαστε. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι. Τυπικά είναι ακόμα, κοινοβουλευτικά είναι ακόμα αξιωματική αντιπολίτευση. Να δούμε πόσο θα κρατήσει και το κοινοβουλευτικό στάτος αν έρθει και η
η διάσπαση που προεξοφλείται από πολλές πλευρές. Γιάννη, κλείνοντας και περιμένοντας την πολιτική γραμματεία, μέσα σε αυτό το σκηνικό που περιγράψαμε, μπορεί να παίξει ρόλο ο Αλέξης Τσίπρας, και δεν μιλάω για ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρομαι στην εκδήλωση την οποία έχει προγραμματίσει, άλλη μια εκδήλωση την επόμενη Τρίτη, και αναρωτιέμαι ποια ακριβώς είναι η στρατηγική του αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί η κατάσταση περιπλέκεται και για τον Αλέξη Τσίπρα. Η εκδήλωση του ιδρύματός του έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θέτει το νούμερο ένα ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες, στην ακρίβεια, και μάλιστα και με ένα ευρύ πάνελ ομιλητών, μεταξύ των οποίων και η Λουσί Καστέ, παρολίγων πρωθυπουργός της Γαλλίας. Η πρωθυπουργός της Γαλλίας από το Λαϊκό Μέτωπο, το οποίο ότι επιλέγει και την εκπρόσωπη του Λαϊκού Μετώπου δίνει μια πολιτική σημασία. Είναι υπό μία έννοια το Ίδρυμα Τσίπρα κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει μια προοδευτική αντιπολίτευση, βάζει μπροστά τα κοινωνικά ζητήματα και με ένα πολύ σοβαρό τρόπο. Ωστόσο, ο ίδιος ο Τσίπρας απαξιώνεται περαιτέρω από αυτή τη διαδικασία, από την παρακμή που του ΣΥΡΙΖΑ και από την κρίση του, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που με την πολύ μεγάλη συμβολή του Αλέξη Τσίπρα πήγε από το 4, από το 5% πήγε στο 35%. Επομένως, η αδυναμία διαχείρισης μετά Τσίπρα εποχής βαραίνει και τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό. Αυτό ο ίδιος επισήμως θέλει να κρατάει αποστάσεις από τα τεκτενόμενα στην Κουμουνδούρου. Ωστόσο, η κατάσταση τον παρασύρει και μπορεί να χρειαστεί να παρέμβει προσωπικά ο ίδιος με ένα πολύ σαφή τρόπο για να ξεκαθαριστεί η εσωκομματική κρίση. Έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος θέλει να το αποφύγει με κάθε δυνατό μέσο, δηλαδή δεν θέλει να εμπλακεί σε αυτή την εσωκομματική κρίση. Νομίζω, θεωρώ μάλλον πολύ πιθανό να αναγκαστεί να το κάνει τελικά. Μάλιστα. Όμως, και αυτό πιστεύω ότι είναι η πολιτική ουσία, εδώ έχουμε μια διαδικασία, δεν είναι απλώς μια εσωκομματική κρίση, είναι διαδικασία βαθιάς απαξίωσης ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου, και συμπαρασύρει όλα τα πρόσωπα που έχουν εμπλακεί κατά καιρούς με αυτόν τον χώρο. Μάλιστα. Γιάννη Αλμπάνη, ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα, όπως πάντα, συζήτηση.